Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε από τον Άγιο Παΐσιο και σήμερα θα ασχοληθούμε με την απλότητα όπως μας την παρουσιάζει ο Άγιος στο βιβλίο του «Πάθη και αρετές» που έχει εκδοθεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης Ορθολόγος από τη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια λίγα σχετικά με την απλότητα, από όλους τους Αγίους Πατέρες θα πρέπει να πούμε στην αρχή για το τι είναι επιτέλους αυτή η απλότητα. Θα δούμε λοιπόν πρώτα από την Αγία Γραφή. Τι σημαίνει απλός? «Ψυχή ευλογουμένη, πάσα απλή», λέει στις Παμίες, στο 11ο κεφάλαιο, στον 25ο στίχο. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει απλότητα ψυχής πάντα ευλογείται από τον Κύριο. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πάλι, «Τι άλλο είναι η απλότητα παρά η σύνεση? Όταν τίποτε δεν σκέφτεσαι πονηρό, ούτε και να μη χανευτείς πονηρά μπορείς». Να χάσεις την απλότητα, να χάσεις την αθωότητα, να χάσεις την ακακία, να χάσεις αυτό το οποίο το έχουν πάρα πολύ τα μικρά παιδιά, όπως θα μας πει και ο Άγιος Παΐσιος. Όταν δεν επιτελείς κακά, ούτε να μνησεί κακής μπορείς. Σε έβρισε κάποιος, δεν πόνεσαι. Δεν πόνεσες. Σε κατηγόρησε, τίποτε δεν έπαθες. Σε φθόνησε, ούτε έτσι έπαθες κάτι. Έτσι απλά λοιπόν, αν κινείσαι, θα είσαι ευλογημένος πάντοτε από τον Θεό. Η απλότητα, λέει πάλι ο Ρώσος Χρυσόστομος, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην ευσέβεια και φιλοσοφημένη ζωή. Κανένας δεν είναι τόσο καλός και ωραίος στην ψυχή όσο ο απλός άνθρωπος. Δεν μπορεί να υπάρξει, λέει, αγαλίαση αν δεν υπάρχει απλότητα. Απλότητα σημαίνει καθαρότητα καρδιάς, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, απονήρευτη γνώμη, λέει και ο Άγιος Νεκτάριος. Και συνεχίζει, δίνοντας τον ορισμό της απλότητας. Η απλότητα δεν έχει τίποτε το καλυμμένο και ύπουλο. Δεν έχει υποκρισία. Όσοι έχουν την χριστιανική απλότητα εμφανίζονται ενώπιον του Θεού με ευθύτητα καρδιάς και δεν έχουν καθόλου δόλο. Το μάτι τους είναι απλό, καθαρό και διαυγές. Το πρόσωπό τους είναι ανθισμένο, η καρδιά τους γεμάτη ευφροσύνη. Ο νους τους καθαρός σαν τον αίθριο ουρανό. Οι σκέψεις τους αγνές σαν το καθαρό χρυσάφι. Τα λόγια τους αληθινά και η ψυχή τους καθαρή από κάθε ρήπο. Τον απλό άνθρωπο χαρακτηρίζουν και η τιμιότητα και η ειλικρίνεια. Αντίθετη στην αρετή της απλότητας είναι η κακία του πολύπλοκου και του γελίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ο απλός είναι αυτός ο οποίος δεν είναι διπλός ή πολλαπλός. Δεν έχει δηλαδή πολλά προσωπία, δεν είναι υποκριτής, δεν έχει δεύτερη σκέψη ή τρίτη σκέψη, δεν έχει άλλα στην καρδιά του και άλλα εξωτερικά, δεν λέει ποτέ ψέματα και όπως μας λένε και οι Άγιοι όλα αυτά τα ωραία. Δεν έχει τίποτε το καλυμμένο και ύπουλο. Έχει ευθύτητα καρδίας, δεν έχει καθόλου δόλο. Έχει το μάτι του απλό, καθαρό, διαυγές, όχι πονηρό. Το πρόσωπό του είναι ανθισμένο, η καρδιά του γεμάτη ευφροσύνη. Οι σκέψεις του αγνές και καθαρές, τα λόγια του αληθινά. Η ψυχή του καθαρή από κάθε ρήπο. Είναι ένα γνήσιο παιδί της ταπείνωσης και της αγάπης, η απλότητα.
Και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, η απλότητα είναι η Αγία Ταπείνωση. Δηλαδή, απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να δίνουμε στον Χριστό όλη μας τη ζωή. Και τότε είσαι απλός. Όταν λείπει η απλότητα και λέτε, θα κάνω αυτό, λέει ο Άγιος Πορφύριος πάλι, και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί πας με μια ιδιοτέλεια. Όχι για τον Θεό, αλλά εσύ για να πάρεις κάτι από τον Θεό. Χρησιμοποιώντας, θα λέγαμε, τον Θεό. Και κάνοντας μια ανταλλαγή, ένα εμπόριο, μια συναλλαγή με τον Θεό. Αυτό δεν έχει απλότητα. Απλά, απαλά θα κάνετε το καθετή, λέει ο Άγιος. Όχι με ιδιοτέλεια, με μια σκέψη δεύτερη, ότι θα κάνω αυτό για να μου δώσει ο Θεός αυτό. Δεν θα κάνετε τίποτα με σκοπιμότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει ο Άγιος. Μέσα στην απλότητά του, ο Άγιος λέει μια πάρα πολύ μεγάλη σοφία, αγιοπνευματική σοφία. Πόσες φορές κάνουμε πράγματα με σκοπιμότητα. Δηλαδή με ιδιοτέλεια, με τη σκέψη ότι κάτι έχουμε να απολαύσουμε, να κερδίσουμε. Να μην λέτε θα κάνω έτσι για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά θα το κάνετε έτσι απαλά, χωρίς να το ξέρετε. Χωρίς να σκέφτεστε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, έτσι, και αν θα σας δώσει ο Θεός κάτι για αυτό που κάνετε. Είτε είναι αυτό πνευματικό, είτε είναι και υλικό. Και το ίδιο και στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε, άραγε, εμείς θα δώσουμε, θα μας δώσει και αυτός κάτι, θα ανταποκριθεί στην αγάπη μας. Θα μας δείξει τουλάχιστον μία, θα έχει μία ευγνωμοσύνη απέναντι σε όλο αυτό που το προσφέρουμε εμείς. Να μην λοιπόν κάνετε τίποτε με σκοπιμότητα. Να προσεύχεστε, δηλαδή λέει ο Άγιος, προσεύχεστε απλά και δεν σκέφτεστε τι θα χαρίσει ο Θεός. Αυτό είναι το απλό. Να μην σκέφτεσαι τι έχει να σου δώσει ο Θεός. Βέβαια ο Θεός θα σου δώσει γιατί σε αγαπάει. Αλλά εσύ να μην το κάνεις για το δώρο του Θεού, αλλά για τον ίδιο τον Θεό. Δεν κάνετε υπολογισμούς, λέει ο Άγιος. Να μην το συζητάτε αυτό με τον εαυτό σας. Για παράδειγμα, για την προσευχή ή για την ωραία προσευχή, για την ευχή. Όταν λέτε την ευχή, να τη λέτε απαλά, απλά και να μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο παρά μόνο την ευχή, λέει ο Άγιος. Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής. Αγαθή και όχι πονηρή και ιδιοτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη, έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Ο αγαθός άνθρωπος δεν έχει πονηρούς λογισμούς. Ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Γιατί η απλότητα είναι ταπείνωση και η ταπείνωση αναγκάζει εντός εισαγωγικών λέξη το Θεό να μας δώσει χάρη, να μας ελεήσει. Ο Θεός, λέει πάλι και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν εμφανίζεται στους κόπους, αλλά στην απλότητα και την ταπείνωση. Πολλοί έκαναν μεγάλους κόπους, μεγάλες θυσίες, μεγάλες ασκήσεις, μεγάλες νηστείες, προσευχές, αγρυπνίες, αλλά δεν κέρδισαν τη χάρη του Θεού. Την κερδίζουν όμως αυτοί που είναι ταπεινοί και απλοί. Σε αυτούς έρχεται ο Θεός. Γιατί οι άλλοι μπορεί να έχουν και το λογισμό ότι εξαιτίας των κόπων τους, ο Θεός τους δίνει τη χάρη. Οπότε κινδυνεύουν να πέσουν στην φοβερή αμαρτία της υπερηφάνειας, λόγω της άσκησης. Κάνουμε άσκηση, αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτός ο σκοπός. Θα πρέπει να είναι ένα μέσο για να ταπεινωθεί η ψυχή δια της ταπεινώσεως του σώματος που έρχεται μέσω της ασκήσεως. Η απλότητα, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι μια συνήθεια
και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη, χωρίς να υπάρχει κάποια επιτίδευση δηλαδή, κάτι το οποίο να προσπαθεί να κύσει τον άλλο, να τραβήξει την προσοχή του άλλου. Μια συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη που δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν κάνει κακούς λογισμούς. Και ο απλός άνθρωπος δεν κάνει κακούς λογισμούς. Όπως και το μικρό παιδάκι δεν κάνει κακούς λογισμούς. Σε βλέπει όπως σε βλέπει. Δεν βάζει κάποιο άλλο λογισμό μέσα του. Κακό για σένα. Καλή βέβαια, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και αξιομακάριστοι είναι οι απλότης που έχουν μερική εκφύσεως. Όχι όμως τόσο όσο η απλότης που αποκτήθηκε με κόπους και υδρότες και με μετεκεντρισμό της πονηράς φύσεως. Όταν υπάρχει δηλαδή αυτή η τάση για υποκρισία, για ψέμα, για ψεύτικη συμπεριφορά, για πολυπλοκότητα και ο άνθρωπος αγωνίζεται να γίνει απλός, να μην βάζει δεύτερο κακό λογισμό, να μην συμπεριφέρεται υποκριτικά, τότε αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για τον Θεό. Μετεγκεντρίζει σαν ένα δέντρο, δηλαδή άγριο, που το κεντρίζουμε, το εγκεντρίζουμε, το μπολιάζουμε, όπως λέμε, και το κάνουμε ήμερο. Έτσι και ο άνθρωπος που αγωνίζεται, την φύση του την διεφθαρμένη, την πονηρή, την πολύπλοκη, την κάνει απλή, με τη χάρη του Θεού. Διότι η μεν πρώτη, η απλότητα που έχουν μερική εκφύσεως, λέει ο Άγιος, είναι σκεπασμένη και προφυλαγμένη από πολυπίκυλες μεταβολές και πάθη. Ενώ η δεύτερη γίνεται πρόξενος της τελείας ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποκτήσει με κόπους και υδρότες την απλότητα, τότε οδηγείται στην τέλεια ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Και η μία δεν έχει πολύ μισθό, αφού είναι εκφύσεως, δεν κοπίασε ο άνθρωπος για να την έχει, ενώ η άλλη που αγωνίστηκε ο άνθρωπος για να την έχει, η απλότητα, η μετά από αγώνες, αυτή έχει άπειρο και απροσμέτρητο μισθό, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Και ο Βάσιλος Ήρος λέει, να πορεύεσαι στη ζωή σου με απλότητα και να μην κάνεις το σοφό μπροστά στον Θεό. Πόσο φοβερή η υπερηφάνεια και η αμαρτία είναι να λέει κανείς γιατί ο Θεός έκανε αυτό το πράγμα και γιατί κάνει αυτό το πράγμα, να ελέγχει το Θεό, να φανερώνει τον εαυτό του σοφότερο από τον Θεό ή γιατί συνέβη αυτό σε μένα, γιατί Θεέ μου. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει απλότητα. Η πίστη πηγαίνει όπου υπάρχει απλότητα. Ενώ η υψηλοφροσύνη ακολουθεί τον άνθρωπο που κάνει λεπτούς και έξυπνους συλλογισμούς και παρουσιάζει τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Έτσι, και λέει κάτι μπερδεμένα πράγματα, κάτι τάχατες φιλοσοφικά, στοχαστικά, κάπως έξυπνα, αλλά αυτό δεν είναι απλότητα. Είναι καρπός υψηλοφροσύνης. Και αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζει τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι. Αυτό όμως τον απομακρύνει από τον Θεό, λέει ο Βάσης Ισαάκ. Καιρός όμως να δούμε και τον Άγιο Παΐσιο, πώς μας μιλάει για αυτή την απλότητα και την καθαρότητα. Η απλότητα είναι το πρώτο παιδί της ταπεινώσεως, λέει ο Άγιος. Το πρώτο παιδί της ταπεινώσεως είναι η απλότητα. Και όταν υπάρχει στον άνθρωπο απλότητα, υπάρχει και αγάπη, θυσία, καλοσύνη, φιλότιμο, ευλάβεια. Ο απλός άνθρωπος έχει καθαρότητα ψυχής και μία απερίεργη εμπιστοσύνη στον Θεό. Πολύ ωραία αυτή η φράση, απερίεργη εμπιστοσύνη στον Θεό. Χωρίς να περιεργάζεται δηλαδή τον Θεό και τα λόγια του Θεού, τις εντολές του Θεού, τις ενέργειες του Θεού. Αφήνεται με εμπιστοσύνη όπως το μικρό παιδί
εμπιστεύεται, έτσι απλά. Η απλότητα ήταν η κατάσταση του Αδάμ πρώτης πτώσεως, που τα έβλεπε όλα αγνά και καθαρά, γιατί ήταν ντυμένος με τη χάρη του Θεού. Οι πρωτόπλαστοι είχαν απλότητα, είχαν ταπείνωση, είχαν καθαρότητα, είχαν αθωότητα, είχαν αγνότητα, γι' αυτό και δεν υπήρχε ντροπή. Γέροντα, όταν λένε «εν τη απλότητη η χάρις», εννοούν την Θεία Χάρη, ρωτάει προφανώς κάποια μοναχή. Φυσικά, απαντάει ο Άγιος, ο απλός και απονήρευτος άνθρωπος, επειδή έχει ταπείνωση, δέχεται τη χάρη από τον Θεό, ο οποίος είναι απλός και φύση αγαθός. Ο Θεός είναι απλός. Είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας Θεός. Είναι μία ουσία, μία φύση. Και ο άνθρωπος ο απλός μοιάζει με τον απλό Θεό. Και επειδή η απλότητα είναι ταπείνωση, δέχεται τη χάρη του Θεού. Γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσε χάρη. Στους ταπεινούς δεν είναι χάρη. Στους υπερήφανους αντιτάσσεται. Δηλαδή πηγαίνει ως αντίπαλος. Και αν έχεις αντίπαλο το Θεό, τι μπορείς να κάνεις, πού μπορείς να πας, τι μπορείς να επιτύχεις, τίποτε. Όλα σου πηγαίνουν ανάποδα. Όλα βρίσκουν εμπόδιο, ανυπέρβλητο εμπόδιο. Και ο άνθρωπος νιώθει να είναι σε αδιέξοδο, αλλά βέβαια φταίει η υπερηφάνειά του. Η έλλειψη απλότητας. Γέροντα, ερώτηση πάλι, μπορεί κανείς να κινείται απλά και να έχει υπερηφάνεια? Αυτό δεν γίνεται, λέει ο Άγιος. Στον άνθρωπο που έχει πραγματική απλότητα δεν υπάρχει υπερηφάνεια, που είναι ταυτισμένη με την ταπεινοφροσύνη, όπως μας είπε και ο Άγιος Πορφύριος. Δεν μπορείς να έχεις και υπερηφάνεια και ταπεινοφροσύνη. Είναι αντίθετα πράγματα. Μπορεί, γέροντα, κάποιος να μιμείται μερικές εκδηλώσεις του απλού ανθρώπου χωρίς να έχει πραγματική απλότητα, να υποκρίνεται δηλαδή τον ταπεινό, τον απλό? Ναι, λέει ο Άγιος. Και κάνοντας τον απλό, να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Όποιος παριστάνει τον απλό για να πετύχει κάτι, μέσα σε αυτή την απλότητα υπάρχει η πιο χοντρή πονηριά. Εκμεταλλεύεται δηλαδή ακόμα και αυτή την αρετή που δεν την έχει, έτσι, αλλά παρουσιάζεται ότι την έχει, για να κερδίσει πάλι πονηρά αυτό που θέλει. Είναι σαν να φοράει, λέει ο Άγιος, ένας γέρος καλτσάκια μικρού παιδιού για να του κάνουν τα χατήρια που κάνουν σε ένα παιδί. Ενώ όποιος έχει πραγματική απλότητα, έχει και ευθύτητα και διάκριση. Άλλο απλότητα και άλλο ανέδεια, αδιαντροπιά. Γιατί λένε και μερικοί, εγώ από απλότητα, λέει, το έκανα αυτό. Από απλότητα ή από ανεσχυντία, από αδιαντροπιά. Γέροντα, μερικές φορές νομίζω ότι κινούμε με απλότητα, αλλά μου λένε ότι κινήθηκα με ανέδεια. Πώς θα ξεχωρίσω την απλότητα από την ανέδεια? Και απαντάει ο Άγιος, άλλο απλότητα και άλλο ανέδεια. Η ανέδεια αναπαύει τον άνθρωπο κοσμικά. Φέρεται κανείς με ανέδεια και ικανοποιεί τον εγωισμό του. Και βγάζει μέσα από την ανέδεια, έτσι, την καταφρόνηση των άλλων, την περιφρόνηση. Και φυσικά όλο αυτό δεν είναι παρά έκονο αποτέλεσμα της υπερηφάνειας, της μεγάλης ιδέας που έχει κανείς για τον εαυτό του. Είναι αρκετά η ανέδεια. Γι' αυτό και οι αρχαίοι μας το έλεγαν ότι είναι η αιτία όλων των κακών, η ανέδεια. Σήμερα δυστυχώς μαθαίνουν τα παιδιά να έχουν ανέδεια, που δεν είναι παρά μία εκδήλωση, κορυφαία μάλιστα, της υπερηφάνειας, του εγωισμού. Τρέφουνε τον εγωισμό αυτοί που φέρονται με ανέδεια, τον εγωισμό τους. Σου λέει, τον έβαλα τον άλλο στη θέση του, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό δίνει μια ικανοποίηση κοσμική που δεν αναπαύει τον άνθρωπο πραγματικά. Ενώ η απλότητα αναπαύει πνευματικά. Αφήνει στην καρδιά
μια απαλλάδα. Έτσι, ο απλός άνθρωπος αναπαύεται πνευματικά, αλλά αναπαύει και τον άλλο πνευματικά. Χαίρεσαι να είσαι κοντά σε έναν απλό άνθρωπο, να μην υποψιάζεσαι ότι ο άλλος έχει άλλες σκέψεις, δεύτερες σκέψεις, και κρύβεται, και άλλα σου λέει και άλλα έχει μέσα του. Γέροντα, μου λένε ότι φέρομαι με επιπολαιότητα. Εγώ όμως νομίζω ότι κινούμε απλά. Μία με ανέδεια, τώρα με επιπολαιότητα. Μπερδεύεται η ανέδεια και η επιπολαιότητα με την απλότητα. Κοίταξε, λέει ο Άγιος, όταν λέμε απλότητα, δεν εννοούμε να φέρεται κανείς ανόητα. Εσύ τα μπερδεύεις. Μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι και νομίζεις ότι κινείσαι απλά. Έχεις λίγη φυσική απλότητα, η οποία, όπως μας είπαν και οι Άγιοι, δεν έχει τόσο μισθό αυτό, αφού είναι φυσικό. Αλλά, λέει ο Άγιος, σου λείπει όμως η σύνεση. Και ενώ στα μυαλά δεν είσαι παιδί, φέρεσαι σαν παιδί. Δεν σημαίνει απλώς ασύνετος, ανόητος, παράλογος ή άλογος. Ευτυχώς που οι αδελφές σε γνωρίζουν και δεν σε παρεξηγούν, λέει ο Άγιος. Μπορεί, γέροντα, ένας άνθρωπος να είναι πραγματικά απλός και όμως η συμπεριφορά του να πειράζει τους άλλους. Αν κάποιος λέει, απαντάει ο Άγιος, ή κάνει κάτι με πραγματική απλότητα και παρεξηγήσιμο να είναι, δεν παρεξηγείται ο άλλος. Γιατί ο απλός έχει χάρη Θεού και δεν προκαλεί. Ενώ κάποιος που δεν έχει απλότητα και σου μιλάει με ευγένεια κοσμική, σου σπάζει τα κόκαλα, σε συνθλίβει. Βγάζει την υπερηφάνειά του. Αν λοιπόν υπάρχει πραγματική απλότητα, ο άλλος δεν παρεξηγείται. Ακόμα και αν αυτό που θα πεις είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Γιατί έχει χάρη Θεού αυτό που θα πει ο απλός. Και δεν προκαλεί τον άλλον. Δεν τον υποβιβάζει, δεν τον υποτιμά, δεν τον εξωθενώνει, όπως εδώ ο Άγιος. Δεν τους πάει τα κόκαλα. Γίνεστε ως τα παιδεία. Γέροντα, ποια είναι η φυσική απλότητα? Η φυσική απλότητα, λέει ο Άγιος, είναι η απλότητα που έχει ένα μικρό παιδί. Το παιδί όταν κάνει μια ταξία, το μαλώνεις και κλαίει. Αν μετά του δώσεις ένα αυτοκινητάκι, πάει. Τα ξεχνάει όλα. Δεν εξετάζει γιατί προηγουμένως το μάλωσες και ύστερα του έδωσες το αυτοκινητάκι. Επειδή ο μικρός δουλεύει με την καρδιά, ενώ ο μεγάλος δουλεύει με τη λογική. Και σκέφτεται, καλά τώρα με κοροϊδεύει αυτός. Προηγουμένως μου μιλάει έτσι άσχημα και τώρα κάνει δώρα. Ενώ το παιδάκι κινείται απλά. Γέροντα, υπάρχουν και μεγάλοι που έχουν στη φύση τους μία απλότητα. Αυτό είναι αρετή? Ναι, απαντάει ο Άγιος, είναι αρετή. Αλλά η φυσική απλότητα, όπως και όλες οι φυσικές αρετές, χρειάζεται λαμπικάρισμα, δηλαδή μία, θα λέγαμε, κάθαρση επιπλέον από αυτό το φυσικό. Όπως όταν βγάζουμε το μέταλλο από τη γη, χρειάζεται μία κάθαρση από τα οξύδια, από τις διάφορες προσμίξεις, για να γίνει καθαρό μέταλλο. Ο φύση απλός άνθρωπος, λέει ο Άγιος, έχει ακακία, καλοσύνη κλπ. Έχει όμως και τις παιδικές πονηρίες. Μπορεί λόγω χάρη να μην σκεφτεί κακό για το διπλανό του, αλλά αν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα, θα πάρει το καλύτερο για τον εαυτό του και θα αφήσει το χειρότερο στον άλλο. Είναι σαν ένα κομμάτι χρυσός που έχει σε μικρό ποσοστό και άλλα μείγματα και χρειάζεται να περάσει από το χωνευτήρι για να μείνει χρυσός καθαρός. Πρέπει δηλαδή να καθαριστεί η καρδιά του από κάθε πονηρία, ιδιοτέλεια κλπ. Και τότε θα φτάσει στην κατάσταση της τελείας απλότητας. Έτσι, το φυσικό δηλαδή δεν είναι το τέλειο, αλλά αν καλλιεργηθεί και καθαριστεί, γίνεται έτσι τέλειο.
όπως για παράδειγμα και η φυσική αγάπη, όπως είναι η αγάπη της μητέρας προς τα παιδιά. Είναι φυσική αγάπη. Αλλά και αυτή η αγάπη χρειάζεται ένα λαμπικάρισμα, γιατί μπορεί και η μητέρα ακόμα να έχει μέσα της μία σκέψη δύο τέλειας και να λέει ναι, τώρα εγώ αγωνίζομαι για τα παιδιά μου, ελπίζω στα γεράματά μου να δω κάτι και από τα παιδιά μου. Σκέφτεται λίγο και τον εαυτό της. Ενώ η τέλεια αγάπη δεν σκέφτεται καθόλου τον εαυτό της. Ο άνθρωπος που αγαπάει δίνει χωρίς να περιμένει καμία ανταπόδοση. Μέσα στην αληθινή αγάπη του Χριστού, λέει ο Άγιος, στην κατάσταση εκείνη της απλότητας και καθαρότητας, αναπτύσσεται η καλή παιδικότητα, την οποία ζητά ο Χριστός να αποκτήσουμε. Γίνεστε, λέει, ως τα παιδεία. Και πάλι είπε, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα κληρονομήσετε τη βασιλεία των ουρανών. Στην εποχή μας όμως, όσο προχωράει η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται η απλότητα, η αληθινή χαρά και το φυσικό χαμόγελο. Θυμάμαι ένα γεροντάκι από την Σκήτη των Ιβύρων, τον Γεροπαχώμιο. Όσο μεγάλη στενοχώρια και αν είχες, μόνο να τον έβλεπες, έφευγε στενοχώρια από μόνη της. Έχει πολύ δίκιο ο Άγιος που λέει ότι εμείς με την κοσμική ευγένεια χάνουμε την απλότητα και την αληθινή χαρά και το φυσικό χαμόγελο. Και είναι όλα ψεύτικα. Και το χαμόγελο ψεύτικο και η χαρά ψεύτικη και η ζωή μας είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και βασανιστική και οι σχέσεις μας με τους άλλους. Ενώ βλέπετε, περιγράφει τώρα ο Άγιος τον Γεροπαχώμιο, ένα γεροντάκι λέει, απλούστατο, που μόνο που το έβλεπες, εσού φεύγε κάθε στενοχωρία. Χωρίς να σου πει τίποτε. Και αν πήγαινες με σκοπό να του πεις πολλά, τα ξεχνούσες όλα, περνούσαν όλα. Είχε κάτι κόκκινα μάγουλα και γελούσε σαν παιδάκι. Ήταν γέρος με όψη μικρού παιδιού. Να χαλούσε ο κόσμος, γελούσε, πανηγύρι. Ούτε γράμματα ήξερε, ούτε και από ψαλτικά ήξερε, εκτός από το Χριστός Ανέστη που έψαλε το Πάσχα. Όταν ερχόταν στο Κυριακό, το Κυριακό είναι ο κυρίως ναός μιας σκήτης, ενός μοναστικού χωριού, στον οποίο ναό εκκλησιάζονται οι σκητιώτες μοναχοί τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Όταν ερχόταν λοιπόν στο Κυριακό της σκήτης για να εκκλησιαστεί στις γιορτές, ποτέ δεν καθόταν στο στασίδι, αλλά στεκόταν πάντα όρθιος, ακόμα και στις ολονυχτίες, και έλεγε την ευχή. Είχε αγωνιστικό πνεύμα και πολύ φιλότιμο. Αν τον ρωτούσες, «Γέρο Παχώμιε, πού βρίσκεται η ακολουθία, τι λένε τώρα δηλαδή οι ψάλτες, οι ιερείς, απαντούσε, ψαλτήρια, λένε οι πατέρες. Όλα ψαλτήρια τα έλεγε. Δεν ήξερε τυπικό, ας πούμε, να πει. Τώρα είναι στους ένους, τώρα είναι στη δοξολογία κλπ. Ήταν πολύ απλό το γεροντάκι αυτό και πολύ χαριτωμένο. Είχε απαλλαγή από τα πάθη, γι' αυτό ήταν σαν άκακο παιδί. Ενώ όταν ο άνθρωπος δεν αποβάλει από μικρός τον παιδικό εγωισμό, την παιδική υπερηφάνεια, το παιδικό πείσμα και παραμείνει σε μία νηπιώδη κατάσταση, φτάνει στα γεράματα να έχει απαιτήσεις μικρού παιδιού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη παιδεία γίνεστε τες φρεσίν, αλλά τη κακία νηπιάζετε». Μη γίνεστε στις φρένες, κατά τις φρένες, κατά τη φρόνηση παιδιά, αλλά κατά την κακία. Να γίνεστε άκακοι σαν τα παιδιά, όχι ασύνετοι, όχι ανόητοι, όχι άφρονες, όχι χωρίς κρίση, γιατί εντάξει, τα μικρά παιδιά στερούνται την κρίση που έχει ένας όριμος άνθρωπος. Όχι έτσι να γίνεται σαν τα παιδιά, αλλά ως προς την κακία. Ο απλός άνθρωπος έχει όλο καλούς λογισμούς. Είναι άκακος και απονήρευτος, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και το κακό
και το άσχημο το μετατρέπει σε καλό. Και όταν βλέπει, ας πούμε, κάτι κακό ή ακούει, πάλι δεν βάζει κακό λογισμό. Προσπαθεί και μάλιστα θα λέγαμε με φυσικό τρόπο του βγαίνει η καλή σκέψη, ο καλός λογισμός. Δεν ερμηνεύει με κακία, έτσι, με πονηρία τα ελαττήρια των άλλων. Αλλά βάζει πάντα καλή σκέψη για τον άλλον. Ότι το κάνει αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, ή δεν ασχολείται καθόλου γιατί το κάνει. Γιατί να ερμηνεύσω τα ελαττήρια των άλλων εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω καλά-καλά τον εαυτό μου και να γνωρίσω τον εαυτό μου. Και γνωρίζω από τι κινήθηκε ο άλλος και έκανε κάτι που έκανε. Ο απλός έχει πάντα καλούς λογισμούς για τους άλλους. Δεν είναι κουτός, αλλά νομίζει ότι όπως σκέφτεται αυτός, έτσι σκέφτονται και οι άλλοι. Γέροντα, να μας πείτε ένα παράδειγμα. Δεν σας έχω πει, απαντάει ο Άγιος, για εκείνο τον Παπαχαράλαμπο που ήταν παλιά στην Μονή Κουτλουμουσίου. Τον είχαν βιβλιοθηκάριο, αλλά τελικά τον έβγαλαν, γιατί ποτέ δεν έκλεινε την πόρτα της βιβλιοθήκης. «Τι τα θέλετε στις πόρτες τα κλειδιά», έλεγε. «Αφήστε τους ανθρώπους να διαβάζουν τα βιβλία». Είχε τέτοια απλότητα και αγνότητα, που δεν του περνούσε ο λογισμός ότι υπάρχουν και άνθρωποι που κλέβουν βιβλία. Σου λέει, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στο μοναστήρι, ας πάνε στη βιβλιοθήκη να διαβάσουν. Γιατί να κλειδώνουμε την πόρτα. Δεν έβαζε σκέψη ότι μπορεί κάποιος από αυτούς να έκλεβε και τα βιβλία. Ο απλός άνθρωπος, επειδή έχει όλο καλούς λογισμούς για τους άλλους, τους βλέπει όλους καλούς. Θυμάμαι και ένα άλλο γεροντάκι, το Γεροθεόκτιστο, από την Μονή Διονυσίου. Πόση απλότητα είχε. Ένα βράδυ είχε μείνει μαζί με ένα μοναχό στο κονάκι τους, στις Καριές. Αργά τη νύχτα χτύπησε κάποιος την πόρτα και ο Γεροθεόκτιστος έτρεξε να ανοίξει. «Άστον», του λέει ο μοναχός, «μην ανοίγεις τέτοια ώρα, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε». «Και πού ξέρεις, Πάτερ», του λέει, «ποιος είναι, μπορεί να είναι και ο Χριστός, να το ανοίξουμε». Και πήγε και άνοιξε. Βλέπετε, ο απλός άνθρωπος μόνο καλό λογισμό βάζει και πάντα το καλό περιμένει. Δεν σκέφτεται ότι αυτός μπορεί να είναι κανένας κλέφτης, κανένας κακοποιός και δεν πρέπει να το ανοίξουμε μέσα στη νύχτα. Η απλότητα ξεκουράζει. Γέροντα, νομίζω ότι η απλότητα είναι να κινείται κανείς όπως νιώθει εσωτερικά. Έτσι είναι. Αυτό που λένε και κάποιοι, να ακούς την καρδιά σου. Τι σου λέει το μέσα σου. Τι απαντάει ο Άγιος. Ανάλογα με το που ζει. Έχει σημασία το που ζεις. Και βέβαια και αν έχεις καθαριστεί εσωτερικά. Γιατί αν κανείς έχει μέσα του τα πάθη ενεργά, δεν πρέπει να ακολουθεί αυτά που του λέει η καρδιά του, δηλαδή τα πάθη του, τα οποία φωλιάζουν στην καρδιά. Αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει το νόμο του Θεού. Και πάλι θέλει διάκριση για το πώς θα φερθεί εξωτερικά στους άλλους, πώς θα τον δουν οι άλλοι, τι μήνυμα θα πάρουν οι άλλοι, ανάλογα με το περιβάλλον. Ένας άνθρωπος που είναι κοσμικός, όταν δει μια απλή συμπεριφορά ενός Αγίου, μπορεί να την παρεξηγήσει. Ένας όμως πνευματικός άνθρωπος δεν θα την παρεξηγήσει. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, ανάλογα με το πού ζει κανείς, θα πρέπει και να συμπεριφέρεται. Για να κινηθεί ο άνθρωπος απλά, λέει ο Άγιος, πρέπει να βρει ανάλογη ατμόσφαιρα. Μέσα στον κόσμο, ιδίως στο σημερινό, πρέπει να προσέξει κανείς πώς θα κινηθεί. Σε ένα μοναστήριο όμως ή σε μια οικογένεια, δεν δικαιολογείται να μην ζει κανείς με απλότητα. Είναι πολύ κουραστικό όταν δεν υπάρχει απλότητα και εμπιστοσύνη. Τότε, για να πεις μια κουβέντα στον άλλον, χρειάζεται πρόλογος, επίλογος, εξηγήσεις και πάλι υπάρχει ο φόβος να σε παρεξηγήσει. Έτσι η ζωή γίνεται τυραννία, μαρτύριο. Ενώ όταν υπάρχει απλότητα, λες στον άλλον, τώρα κάθισε και κάθεται. Τώρα δεν χρειάζεσαι, φύγε και φεύγει.
χωρίς να φοβάσαι μήπως παρεξηγηθεί. Η απλότητα ξεκουράζει, ενώ η έλλειψη απλότητος κουράζει. Γέροντα, τι σημαίνει «κτίσε ελευθερία εν τη αναστροφή σου» ή να της ζάλης ελευθερωθείς? Είναι από τον Βάισακ τον Σύρου. Και απαντάει ο Άγιος, να αποκτήσεις απλότητα στην συναναστροφή σου. Αυτό θα πει «κτίσε ελευθερία εν τη αναστροφή σου». Να έχεις απλότητα στη συναναστροφή σου. Για να μην ζαλίζεσαι από τους λογισμούς και μπερδεύεσαι. Ή να τις ζάλεις ελευθερωθείς. Γιατί αν, ας πούμε, βάζεις κακό λογισμό για τον άλλο, ζαλίζεσαι, μπερδεύεσαι. Και στο τέλος θα χάνεις και λες πώς να φερθώ τώρα. Ενώ αν έχεις απλότητα, φεύγει η ζάλη. Όταν κανείς εκφράζει απλά αυτό που νιώθει και ο ίδιος ελευθερώνεται και τους άλλους βοηθάει. Και λέει ένα ωραίο παράδειγμα ο Άγιος. Κοιτάξτε που μπορεί να είναι και σε εμάς να συμβεί αυτό. Μια φορά, λέει, κατέβαινα στην Αθήνα για κάποια υπόθεση με το αυτοκίνητο κάποιου γνωστού μου. Μαζί μας ήταν και ένας άλλος κύριος. Επειδή το αυτοκίνητο με πειράζει, άνοιξε ο οδηγός το παράθυρο, αλλά έκανε ψύχρα. «Μήπως κρυώνεται?» τους ρώτησα. «Όχι, όχι», μου είπα. Σε λίγο όμως είδα να μαζεύεται ο άλλος και να κουμπώνει το σακάκι του. Οπότε τους είπα, «Αν θέλετε να μην αρρωστήσει κανείς, να το λέτε απλά όταν κρυώνεται, όπως και εγώ θα σας λέω όταν αισθάνομαι άσχημα». Αφού δεν αισθάνεσαι καλά, γιατί δεν το λες? Έτσι κανένας δεν δυσκολεύτηκε. Αν όμως εγώ, λέει ο Άγιος, ένιωθα άσχημα και δεν μιλούσε, και ο άλλος κρύωνε και δεν μιλούσε, μπορεί κάποιος να έφτανε άρρωστος στην Αθήνα. Έτσι ο Άγιος με απλότητα είπε ότι εμένα με πειράζει το αυτοκίνητο, αν μπορείς να άνοιξε λίγο το παράθυρο, αλλά μήπως εσείς κρυώνετε? Θα έπρεπε να πούνε αυτοί ότι κρύωνουμε. Οπότε κάπως θα ρυθμιζόταν το πράγμα, για να μην φτάσουν άρρωστοι στην Αθήνα, ή το ένας ή το άλλος. Και εσείς λοιπόν, λέει ο Άγιος, να συμπεριφέρεστε με απλότητα μεταξύ σας. Αλλιώς θα έχετε συνέχεια την ανησυχία μήπως κάνετε κάτι και στενοχωρηθεί ή πειραχθεί ο άλλος. Έτσι και στενοχωριέται κανείς και ανάπαυση δεν βρίσκει, αλλά και η συμπεριφορά του γίνεται αφύσικη. Πολλοί, είναι λυτρωτικό αυτό που λέει ο Άγιος, πολλοί βάζουν λογισμό ότι ο άλλος τα έχει εναντίον τους. Ξέρετε τι βασανιστικός είναι αυτός ο λογισμός? Ότι ο άλλος δεν μας πάει, όπως λέμε, ή έχει κάτι και δεν μας το λέει. Κάτι του κάναμε και δεν μας το λέει. Και νομίζουμε ότι έχει μέσα του λογισμούς, έχει αντιπάθεια κλπ. Οφείλουμε να μην βάζουμε κακό λογισμό. Οφείλει και ο άλλος όμως να κινηθεί απλά. Αν έχει κάτι, όπως λέει ο Κύριος, να έρθει να στο πει. Εάν έχεις, λέει, κάτι κατά του αδελφού σου, είπαγε, και έλεγξον μεταξύ σου και αυτού μόνο. Αυτή είναι η απλότητα, η ευαγγελική. Όχι να το κλείνεις μέσα σου, να το κρατάς, ή πολύ χειρότερα να το πεις έναν τρίτο. Και όχι στον ίδιο που έχεις το θέμα, το πρόβλημα. Πολλές φορές το λέω και στις σχέσεις του πνευματικού παιδιού με τον πνευματικό. Έχεις κάποιο θέμα, κάποιο λογισμό, στο πνευματικό πνευματοποιείς, όχι σε έναν τρίτο που μπορεί να λειτουργήσει με και ως οικοφαντία για το πνευματικό. Να έχεις την απλότητα και να πεις με απλότητα αυτό που έχεις μέσα σου. Και έτσι και ο άλλος νιώθει άνετα και ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος, αν έχει κάτι, θα μου το πει. Δεν το κρατάει μέσα του. Και εσύ πάλι θα έχεις την απλότητα να του λες το δέον, αυτό που πρέπει. Εσείς λοιπόν να συμπεριφέρεστε, λέει, με απλότητα μεταξύ σας. Αλλιώς και θα στενοχωριέστε και θα στενοχωρείτε και τους άλλους. Και θα σκέφτεστε τώρα μήπως κάνω κάτι και ο άλλος θυχθεί. Και θα σκέφτεστε και μήπως και ο άλλος έχει κάτι και δεν μου το λέει. Τότε η ζωή μας γίνεται πολύ βασανιστική και πολύ αφύσικη η συμπεριφορά μας. Γέροντα, μπροστά σε άλλους δεν μπορώ να κάνω και το πιο απλό πράγμα. Αυτό είναι συστολή ή υπερηφάνεια?
Δηλαδή όταν με βλέπουν οι άλλοι. Και απαντάει ο Άγιος. Ο Θεός δίνει μερικές φορές υπερβολική συστολή στον άνθρωπο σαν φρένο για να μην πάθει κακό. Γιατί ποιος ξέρει, αν δεν είχε αυτή τη συστολή, πόσο θα μπορούσε να ξεφύγει από το σωστό δρόμο. Έτσι, αυτό λειτουργεί ως μία προστασία όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη συστολή και καμιά φορά και υπερβολική. Είναι ένα φρένο για να μην πέσει στο κακό, στην αμαρτία. Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα εσύ, λέει ο Άγιος, είναι να προσέχεις λίγο και να αφήνεις πολύ τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Λίγο να προσέχεις και πολύ να εμπιστεύεσαι τον Θεό. Έτσι, γιατί η υπερβολική συστολή μπορεί να είναι και από την έλλειψη πίστης στο Θεό. Να νομίζω ότι από σένα εξαρτώνται όλα και εσύ πρέπει να τα ρυθμίσεις όλα και να πάρεις τα μέτρα, όλα τα μέτρα, τα δεδειγμένα για να προστατευτείς. Να μην σφίγγεσαι, λέει ο Άγιος, και βασανίζεσαι ανθρώπινα, γιατί μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σφίξιμο κρύβεται και εγωισμός. Δεν με βλέπεις εμένα που συμπεριφέρομαι φυσιολογικά, χωρίς να καταβάλω προσπάθεια. Πότε σαν παππούς, πότε σαν πατέρας, πότε σαν μεγάλος αδελφός και πότε σαν παιδί. Όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, γέγονα τη σπάσει τα πάντα, είναι απάντως την ασώσω. Έγινα σε όλους τα πάντα, για να σώσω κάποιους, όσους μπορώ περισσότερους. Φυσικά εκτός αμαρτίας. Με τα παιδιά γινόμαστε παιδιά, με τους όριμους όριμοι, με τους γέροντες γέροντες, έτσι μπαίνουμε στη θέση του άλλου και αυτό είναι αγάπη. Αλλά όλα αυτά με μια φυσική απλότητα. Γέροντα, εγώ σκέφτομαι, ρωτάει, πώς θα το πάρει ο άλλος αυτό που θα πω και φοβάμαι μην παρεξηγηθώ κλπ. Εσύ βραχυκυκλώνεσαι, απαντάει ο Άγιος, επειδή δεν έχεις απλότητα. Κοίταξε να αποκτήσεις απλότητα καρδίας για να αναπτυχθείς πνευματικά. Να δέχεσαι απλά τις παρατηρήσεις που σου κάνουν και να προσπαθείς να διορθώνεσαι ζητώντας για τη βοήθεια του Θεού. Να χαίρεσαι όταν σου κάνουν παρατηρήσεις. Γιατί αυτό είναι αγάπη που σου κάνουν. Και να διορθώνεσαι. Μπορεί να σου πούν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι σε εκείνη την περίπτωση φέρθηκες χωρίς σύνεση. Άλλη φορά, σε ανάλογη περίπτωση, πρέπει να σκεφτείς. Τότε μου είπαν ότι φέρθηκα χωρίς σύνεση. Τώρα πρέπει να προσέξω να φερθώ συνετά. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά σιγά σιγά πείρα, διορθώνεσαι, προοδεύεις και εξελίσσεται πνευματικά. Οφείλουμε να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις παρατηρήσεις που μας κάνουν οι άλλοι, ακόμα και αν μας φαίνονται άδικες. Αν εμβαθύνουμε, θα δούμε ότι δεν είναι και τόσο άδικες τις περισσότερες φορές. Έχουν δίκιο, έστω και εν μέρη. Όταν λοιπόν τις λαμβάνεις υπόψη και διορθώνεσαι, τότε προοδεύεις πνευματικά. Αλλά και αν είναι τελείως άδικες και τις δέχεσαι, και υπομένεις, πάλι κερδίζεις πολύ μεγάλο και καθαρό μισθό. Όταν διορθώνεσαι και ο άλλος πληροφορείται και ο Θεός πληροφορείται και εσύ πληροφορείσαι και είσαι ειρηνική. Η απλότητα με το φιλότιμο αγώνα και με την εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνει εσωτερική ειρήνη και χαρά και γεμίζει η ψυχή από ελπίδα και παρηγοριά. Έτσι, βλέπετε πόσα καλά έρχονται. Με την Αγία Απλότητα γνωρίζει ο άνθρωπος τα μυστήρια του Θεού. Έτσι, γιατί ο Θεός είναι απλός και ο άνθρωπος ο απλός προσεγγίζει το Θεό και το αποκαλύπτει ο Θεός και τα μυστήρια του. Γέροντα, η μελέτη των βιβλίων και η γνώση βοηθούν να γνωρίσει κάποιος τον Θεό. Να διαβάζουμε βιβλία, έτσι και να αποκτήσουμε πνευματικές γνώσεις. Και απαντάει ο Άγιος, κοίταξε να σου πω. Όταν εργαστεί κανείς πνευματικά και φτάσει σε μια καλή πνευματική κατάσταση, βλέπει μερικά πράγματα πολύ καθαρά.
με το θείο φωτισμό, χωρίς να τα έχει γνωρίσει από τα βιβλία. Και μάλιστα τα βλέπει καθαρότερα από άλλους που έχουν διαβάσει του κόσμου τα βιβλία. Με την εσωτερική του καθαρότητα βλέπει καθαρά, πολύ μακριά και πολύ βαθιά, γιατί έχει βγει από την κοσμική τροχιά και κινείται πλέον στην πνευματική τροχιά, στον μυστηριακό χώρο, στο χώρο του Θεού, που είναι μυστηριακός. Όσοι απέκτησαν την εσωτερική απλότητα και καθαρότητα, βλέπουν και τα υπερφυσικά πράγματα πολύ απλά, σαν φυσικά. Γιατί στο Θεό όλα απλά είναι, όπως και ο ίδιος είναι πολύ απλός. Και μας το φανέρωσε ο Υιός Του, επί της γης, με την Αγία Του απλότητα. Και δεν χρησιμοποιεί μεγαλύτερη δύναμη για τα υπερφυσικά και μικρότερη για τα φυσικά, αλλά την ίδια δύναμη για όλα. Έτσι, πόσο ωραία είναι αυτά. Ο απλός άνθρωπος και τα θαύματα, τα λεγόμενα υπερφυσικά γεγονότα, τα ζει πολύ απλά, σαν φυσικά. Και πολλές φορές θα λέγαμε, τα μπερδεύει, δεν μπερδεύεται ο Άγιος, αλλά το υπερφυσικό και το φυσικό τα ζει όλα σαν να είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, Γέροντα, μπορεί ένας άνθρωπος χωρίς πολλή μελέτη να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού? Ναι, λέει ο Άγιος. Αν έχει την Αγία απλότητα, μπορεί όχι μόνο να γνωρίσει, αλλά και να ζήσει τα μυστήρια του Θεού. Θυμάστε εκείνον τον πολύ απλό μοναχό που αξιώθηκε να φάει μαζί με τον Χριστό? Πριν γίνει μοναχός, ήταν βοσκός. Και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν πώς θα σωθεί. Κάποτε πέρασε από τα μέρη του ένας ερημίτης και του είπε: «Αν θέλεις να σωθείς, να βαδίζεις τον ίσιο δρόμο». Αυτό το είπε. Αυτός πήρε κατά γράμμα τον λόγο του. Μου είπε, λέει, ο Άγιος, να βαδίσω τον ίσιο δρόμο. Μάλιστα. Παίρνει λοιπόν ένα δρόμο και τρεις μέρες βάδιζε συνέχεια όλο ίσια, ώσπου τελικά έφτασε σε ένα μοναστήρι. Εκεί ο ηγούμενος, όταν είδε τον πόθο που είχε για τη σωτηρία του, τον έκανε αμέσως μοναχό και τον έβαλε να διακονεί στην εκκλησία. Μια μέρα, την ώρα που καθάρισε τον ναό, πέρασε ο ηγούμενος και τον συμβούλεψε να κάνει καλά τη δουλειά του. Εκείνος, αφού άκουσε τις συμβουλές, ρώτησε τον Γέροντα, δείχνοντας τον εσταυρωμένο: «Γέροντα, ποιος είναι αυτός που στέκεται εκεί πάνω? Έχω τόσες μέρες εδώ και δεν κατέβηκε ούτε να φάει ούτε να πιει». Κοιτάξτε τι απλότητα. Θαύμασε ο ηγούμενος την απλότητά του και του λέει: «Εγώ τον τιμώρησα να στέκεται εκεί πάνω γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του». Ο μοναχός τον άκουσε χωρίς να πει τίποτε. Το δέχτηκε και αυτό όπως το είπε ο ηγούμενος. Δεν έβαλε άλλο λογισμό ότι ο ηγούμενος τώρα με κοροϊδεύει ή με ειρωνεύεται. Το βράδυ πήρε το φαγητό του και κλείστηκε μέσα στο ναό. Πήγε κάτω από τον εσταυρωμένο και του είπε με πόνο: «Κατέβα, αδελφέ, να φάμε μαζί». Τότε ο Χριστός κατέβηκε και έφαγε μαζί με τον απλό μοναχό και του υποσχέθηκε ότι θα το πάρει στο σπίτι του πατέρα του για να εφραίνεται αιώνια. Πράγματι, μετά από λίγες μέρες, ο απλός αυτός μοναχός κοιμήθηκε ειρηνικά. Βλέπετε, τέλεια άγνοια είχε. Δεν ήξερε τι είναι ο σταυρωμένος, αλλά τι αξιώθηκε να ζήσει. Χάρη στην πολλή απλότητα και καθαρότητα που είχε. Κάποιος ή κάπου άκουσε ότι πρέπει να σωθεί και σου λέει να σωθώ. Και του είπε άλλος να περπατάς στον ίσιο δρόμο, περπάτε στον ίσιο δρόμο. Και μετά του είπε ο ηγούμενος, αυτόν τον έχω τιμωρήσει εκεί και γι' αυτό δεν τρώει και λέει να το πάω το βράδυ, κρυφά φαγητό, έτσι, τόση απλότητα. Και ο Χριστός μας βλέπετε πώς συγκαταβαίνει σε αυτή την απλότητα.
και κατεβαίνει από το σταυρό για να φάγει με αυτόν τον απλό μοναχό. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να αναπαυθεί χάρη στο Θεό στον άνθρωπο, πρέπει να υπάρχει μέσα του αυτό το άδωλο, το καθαρό. Τι να το κάνω εγώ να πηγαίνει στην εκκλησία, να πηγαίνει στο μοναστήρι και μέσα σου να έχει συντολιότητα, να έχει πονηρία, να έχει δεύτερο και τρίτο λογισμό, να κρίνει, να κατακρίνει τον ηγούμενο, την ηγουμένη, ξέρω εγώ, τι αδερφέ, του αδερφού, του άλλου που είναι μαζί σου στη λατρεία του Θεού, του ανθρώπου που είναι πνευματικά αδέρφια και πάνε μαζί σου στην εξομολόγηση. Μετά πώς να ωφεληθείς, πώς να έρθει ο Θεός σε σένα, πώς να αναπαυθεί ο Θεός σε σένα. Ο Θεός χαρίζεται, λέει ο Άγιος, σε όσους έχουν εξαγνισμένη απλότητα. Απλότητα η οποία έχει όμως καθαριστεί από οποιαδήποτε ιδιοτέλεια. Γιατί μας μίλησε για τη φυσική απλότητα που έχουν τα παιδιά, η οποία όμως έχει και μερικές πονηριές, παιδικές πονηριές. Όταν προηγηθεί η απλότητα και η καθαρότητα με τη θερμή πίστη και την ευλάβεια, φτάνει μετά ο άνθρωπος να έχει θεία γεγονότα και να γνωρίζει τα μυστήρια του Θεού χωρίς να έχει γνώση. Όπως αυτός ο απλός μοναχός που έζησε αυτό το συμφωνιστικό, να συμφάγει με τον Χριστό. Όταν υπάρχει απλότητα, τότε σε αυτόν τον απλό άνθρωπο, λέει ο Άγιος, φιλοξενείται μέσα του η Αγία Τριάδα. Και με το θείο φωτισμό που έχει, βρίσκει εύκολα τα κλειδιά των θείων νοημάτων και ερμηνεύει το Πνεύμα του Θεού πολύ απλά και φυσικά, χωρίς διανοητικό πονοκέφαλο. Ενώ ο άνθρωπος που σκέφτεται πολύ και στοχάζεται, λειτουργεί κεφαλικά και ορθολογιστικά, παθαίνει πονοκέφαλο. Ο άνθρωπος που είναι απλός, μπαίνει μέσα στα μυστήρια του Θεού χωρίς να πονοκεφαλιάζει. Γιατί κινείται με την καρδιά απλά και φυσικά. Όταν καθαρίσουμε, λέει ο Άγιος, την πονηρή μας καρδιά, εκ της οποίας εξέρχονται όλα τα κακά, θα γίνουμε καθαρά και ταπεινά δοχεία της Θείας Χάριτος και θα αναπαύεται πλέον μέσα μας η Αγία Τριάδα. Θα εύχομαι και εγώ για σας, καθώς και εσείς να εύχεστε για μένα, να βοηθήσουν ο Χριστός και η Παναγία να καθαριστούν οι καρδιές μας για να δούμε τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται, έτσι λέει ο Άγιος Παΐσιος. Βλέπουμε πόσο ωραία πράγματα μας αποκαλύπτουν οι Άγιοι και πόσο ωραία θα ήταν και η ζωή μας αν αυτά τα βάζαμε και σε εφαρμογή. Λέει και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, και να κλείσουμε πάλι με μερικές γνώμες, μερικές ρίσεις των Αγίων μας σχετικά με την απλότητα. Ο Θεός ως απλούς, λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, κατά την ουσία, απλούς κατά την ουσία ο Θεός, ιδιαιτέρως αγαπά την απλότητα και εκείνους που ζουν με απλότητα. Γι' αυτό και πλουτίζει με τα αγαθά του τους απλούς και απλώς με ωμέγα, διάρκοντας, αυτούς που ζουν με απλότητα δηλαδή. Και ο Άγιος Ιλανός λέγει ότι αν είμαστε απλοί σαν τα παιδιά, ο Κύριος θα έδειχνε σε εμάς τον Παράδεισο. Θα βλέπαμε Αυτόν εν τη δόξη των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και παστούν των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμαστε ταπεινοί. Και γι' αυτό βασανίζουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους όσοι ζουν μαζί μας. Πώς τους βασανίζουμε? Με τους λογισμούς που κάνουμε, τους κακούς, με τα θελήματά μας, με τη συμπεριφορά μας, με τα λόγια μας, τα οποία είναι καρπός της πολύπλοκης, πονηρής, βρώμικης καρδιάς μας, που δεν έχει γίνει απλή και καθαρή. Στη σχέση μας με τους άλλους, παρατηρεί και ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης, στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, ή συμβουλεύει προσωπικά κάποιον, στη σχέση σου, λέει, με τους άλλους ανθρώπους,
προσπάθησε να έχεις παιδική απλότητα. Το ίδιο απλός πρέπει να είσαι και όταν προσεύχεσαι. Η απλότητα είναι η μεγαλύτερη αρετή του ανθρώπου, το μεγαλείο του. Ο ίδιος ο Θεός είναι απόλυτα απλός, γιατί είναι απόλυτα πνευματικός και απόλυτα αγαθός. Έτσι, ο αγαθός και ο πνευματικός είναι και απλός. Και απόλυτα αγαθός και απόλυτα πνευματικός είναι ο Θεός. Και γι' αυτό είναι και απόλυτα απλός. Εκεί όπου υπάρχει απλότητα, οι άγγελοι μαζεύονται κατά εκατοντάδες, λέει και ο Άγιος Αμβρόσιος της Όπτιμα. Όπου γίνεται επίδειξη σοφίας, εκεί δεν υπάρχει ούτε ένας άγγελος. Εμείς θα ζούμε απλά και ο Θεός θα μας ελέγει. Η ακακία και η απλότητα, περισσότερο από όλες τις αρετές, προσελκύουν τη χάρη και το έλεος του Θεού, θα πει και ο Άγιος Παρθένιος της Όπτιμα. Αλλά βέβαια πρέπει να προσέξουμε, γιατί άλλο είναι η απλότητα και άλλο η απλοϊκότητα του ανθρώπου. Η απλότητα, λέει ο Γέροντας Εφραίμ της Κύρης του Αγιανδρέα, είναι η νοητική απάθεια. Είναι μια μακάρια απάθεια του τρόπου σκέψης. Δηλαδή δεν βάζει δεύτερη σκέψη, εμπαθή σκέψη ο απλός άνθρωπος. Αντίθετα, η απλοϊκότητα είναι μια κατάσταση διανοητικής καθυστέρησης. Και ο μακαριστός ο πατήρας Αθανάσιος Μικυλινέος έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Η απλότητα, λέει, δεν είναι αρετή, είναι η συνισταμένη των αρετών. Έτσι, όταν κανείς έχει πραγματική ζωή, πραγματική καλλιέργεια, αυτός έχει και απλότητα. Και να πούμε και ένα από τις αρχές μας και να κλείσουμε με αυτό. Μια φορά, λέει, ο Διογένης πρόσεξε ένα μικρό παιδάκι να πίνει νερό από μία πηγή με τα χέρια του. Έτσι πώς κάνουμε τα χέρια μας. Και πιάνουμε, βάζουμε το νερό και πίνουμε. Πέταξε τότε το κύπελο λέγοντας, αυτό το μικρό παιδί με νίκησε στο θέμα της απλότητας. Γιατί είχε ίσως και λίγο υπερηφάνεια ότι είναι απλός, ότι είναι ακτίμων, ότι δεν έχει τίποτα, ότι έχει απλοποιήσει πολύ τη ζωή του. Αλλά ένα μικρό παιδάκι τον δίδαξε ακόμα μεγαλύτερη απλότητα. Ας ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά και ας αγωνιστούμε για την αληθινή απλότητα όπως μας τη δίδαξαν οι Άγιοι. Για να έχουμε τη ζωή μας και αυτή τη ζωή άνετη και εύκολη, όσο βέβαια μπορεί να είναι εύκολη μέσα στην κοιλά του καθόλου που είμαστε, αλλά κυρίως να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού και να καθαριστούμε και να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δε θέμα δόξα πάντοτε νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την ψεύση καταρρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταύρου σου πωλείτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.